Τι στη βία κατά. Σήμερα κερδίσαμε τη μάχη του αυτονόητου. Κερδίσαμε μια μάχη του χθες ουσιαστικά. Μια εκκρεμότητα της πολιτείας που ήταν τουλάχιστον για μια δεκαετία, λύθηκε. Το λεγόμενο ορφανό χιλιόμετρο παραδόθηκε στην κυκλοφορία. Ουσιαστικά ένα ανέκδοτο για όλους εμάς τους Θεσσαλονικείς, λύθηκε και ουσιαστικά κανείς πλέον δεν θα ταλαιπωρείται σε ένα χιλιόμετρο που αποτέλεσε προϊόν μη πολιτικής βούλης όλα τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί όταν η πολιτεία θέλει να λύσει κάτι, μπορεί να το λύσει. Στη συγκεκριμένη στιγμή είχαμε και την πολιτική βούληση και το σωστό σχεδιασμό και την οργανωμένη επίβλεψη ώστε να λύσουμε ένα πρόβλημα που ταλαιπωρούσε τους εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες Καλκιδική. Και έτσι θα συνεχίσουμε. Έτσι θα συνεχίσουμε και με όλα τα ζητήματα που τρέχουν στην κεντρική Μακεδονία και στη Βόρεια Ελλάδα. Μέχρι τα τέλη του καλοκαιριού θα παραδώσουμε και το Θέρμη Γαλάτιστα. Μία ακόμη εκκρεμότητα που είχαμε ως πολιτεία, ως Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και λύνεται. Και λύνουμε και αυτή μας την εκκρεμότητα. Θέλω σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω την Εγνατία Οδό, τον κάθε εργαζόμενο, αλλά και τη διοίκηση της Εγνατίας Οδό και τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο για την ουσιαστική συμβολή τους σε αυτό το έργο. Όπως και για το Θέρμη Γαλάτιστα. Όπως και για όλα τα έργα τα οποία τρέχουν στη Βόρεια Ελλάδα. Εμείς ξέρετε ότι πιστέψαμε αυτή την εταιρεία και συνεχίζουμε να την πιστεύουμε για το σημαντικό ρόλο που παίζει. Και πιστεύουμε πάρα πολύ ότι η σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στην πολιτεία και στον πολίτη χτίζεται από τέτοιες πράξεις. Και πιστεύουμε ότι στην κεντρική Μακεδονία, μέσα στο επόμενο διάστημα, θα τρέξουν όλα τα μεγάλα έργα, όλα τα μεγάλα έργα υποδομής, τα οποία ουσιαστικά θα αποκαταστήσουν τη σχέση εμπιστοσύνης μας με τον κάθε πολίτη. Ευχαριστούμε. Από την διοίκηση της Ελλάδας.